άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. Άνθρωπος, αυτός που αναλογίζεται και κρίνει όσα έχει δει. Από όλες τις ειδονές, ο έπαινος είναι η πιο γλυκιά. Από τις απολαύσεις, άλλες μεν είναι καλές και άλλες κακές. Καλές μεν είναι οι ωφέλιμες, κακές είναι οι βλαβερές. Σκοπός όλων των πράξεών μας πρέπει να είναι το καλό και χάριν αυτού πρέπει τα πάντα να πράττουμε. Αυτή η πόλη είναι αυτό που είναι, γιατί οι πολίτες της είναι αυτό που είναι. Αυτή και μόνο είναι η ρίζα από όπου ξεπετιέται ένας τύραννος. Όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά, είναι ο προστάτης. Αυτό που αξίζει δεν είναι να ζεις για να αποκτήσεις περισσότερα, αλλά να ζεις καλά. Αυτός που κλέβει λίγα, κλέβει με την ίδια επιθυμία με αυτόν που κλέβει πολλά, αλλά με μικρότερη δύναμη. Αφήστε τους γονείς να κληροδοτήσουν στα παιδιά τους όχι πλούτη, αλλά το πνεύμα του σεβασμού. Δεν είναι δυνατόν δύο κακοί να γίνουν ποτέ φίλοι, ούτε ένας καλός να μην έχει φίλο καλό. Δεν υπάρχει πιο ακριβής ένδειξη κακής οργάνωσης της πολιτείας από την αυθονία γιατρών και νομικών. Δικαιοσύνη σημαίνει ο καθένας να νοιάζεται για τις δουλειές του και να μην αναμειγνύεται στις δουλειές των άλλων. Εάν ο άνθρωπος λάβει την ορθή παιδεία, μέσα του ξυπνάει σφοδρή η δύναμη και η θέληση να αναπτυχθεί ως το θεϊκότερο και ημερότερο ζώο, αλλά αν δεν τύχει της καλής και επιμελούς ανατροφής, γίνεται το πιο άγριο από όσα γεννά η γη. Εκείνος που θέλει να γίνει άριστος δεν πρέπει να αγαπά περισσότερο τον εαυτό του, μήτε τα δικά του, αλλά τα δίκαια. Ένας που σκέφτεται σωστά είναι καλύτερος από μύριους που δεν σκέφτονται. Η τιμιότητα ως επιτοπλίστων είναι λιγότερο επικερδής από την ατιμία. Η υπερβολική ελευθερία μοιάζει με υπερβολική δουλεία, αφού αλλάζει και τον πολίτη και την πολιτεία. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Μία από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροι σου. Ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο διαχωρισμός δύο πραγμάτων, του ενός από το άλλο, δηλαδή της ψυχής από το σώμα. Ο Θεός δεν έχει ευθύνη για τις πράξεις αυτών που έχουν ελευθερία επιλογής. Οι σοφοί μιλούν επειδή έχουν κάτι να πούν, οι ανόητοι μιλούν επειδή πρέπει κάτι να πούν. Ο Θεός δεν είναι ποτέ καθόλου άδικος. Όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών. Όμοιος ομοίο αεί πελάζει, όμοιος τον όμοιο αγαπά και όμοιος τον όμοιο θέλει. Όπως λένε οι κτίστες, οι μεγάλες πέτρες δεν στέκονται καλά χωρίς τις μικρότερες. Όταν μιλούν άσχημα για σένα, ζήσε έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να τους πιστέψει. Το βλάκα μπορείς να τον καταλάβεις από δύο ενδείξεις. Μιλάει για πράγματα που είναι για αυτόν άχρηστα και εκφράζει γνώμη για κάτι που κανένας δεν το ρωτάει. Φαίνεται πως η υπερβολική ελευθερία μετατρέπεται σε υπερβολική υποδούλωση. Φόβος είναι η ψυχική ταραχή που προκαλείται από την αναμονή του κακού.